35 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τι επίθεση θα κάνει, μια και η δεν διαφορά είναι καλή επιλογή. Τρίποντο πρέπει, πρέπει να γίνει. Και υπάρχει μια διαφορά στην δευτερόλεπτα. Ένα clear out τώρα, φεύγουν όλοι οι παίκτες από εκεί, προσπαθεί να κινηθεί ο Πρέλεβιτ. 60-63, 17 δευτερόλεπτα. Ισπανοί ζητάνε φάουλ από τον Ο νομός Θεσσαλονίκης έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι Ισπανοί ζητάνε φάουλ από τον Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα, 8 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα απομένουν και έχουμε ένα time out. Και τώρα έχουμε ένα νέο time out από τον ΠΑΟΚ. Δώσ' του ρε ένα κοκομί, γιατί μέχρι να το πει θα τελειώσει η διαφήμιση. Το time out τελείωσε, ο Σίμπσον είναι στην γραμμή των ΠΑΟΚ, στην ακέρα του ΠΑΟΚ, απομένουν 6 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 63-63 το σκορ, να δούμε κατά πόσον ήταν ειθελημένο το ΠΑΟΚ από πλευράς Κουντούρη. Είναι ροζ και ρουλέτα τώρα, αν εξωτήσει αυτό και... Λοιπόν, δίκιο φάουλ από τον Σίμπσον. Λοιπόν, δίκιο φάουλ από τον Σίμπσον. Αυτό το τραγουδάκι άρχισε να μου αρέσει. Οι Ισπανοί ζητάνε φάουλ από τον Γκρέιστον μωρό παιδί. Βλέπουμε σε επανάληψη την λάθος πάσα του Φασούλα και το καλάθι του Ρίκη Μπράουν. Όσο ψηλά και αν πήδηξε ο Φασούλας, η μπάλα κατέληξε στο καλάθι του ΠΑΟΚ για να κερδίσει η Ρεάλ με αυτόν τον δραματικό τρόπο το κύπελο και να το πάρει από τον ΠΑΟΚ που το κέρδισε πέρσι στην Άντ.